σας φίλες και φίλοι του YouTube, θέλουμε και σε επεξεργασία εδώ πέρα σε μία έτσι στη μέση μιας μάχης, της οποίας όπως μου γράψατε. Τι! Μάρτσι, ακόμα δεν αρχίσαμε, άρεσε τις βλακίες εσύ! Ναι, ρωτάει! Ήρεμο. Τέλος πάντων, όπως μου γράψατε στα σχόλια, είχα ξεχάσει μια μάχη στη Route 5, μια διπλή μάχη, την οποία κάνω τώρα, σε απογευματινή ώρα όπως βλέπουμε έτσι στο background. Ελπίζω να είμαστε φτάσει και τελείως νύχτα βέβαια, επειδή δεν θα είναι έτσι τόσο χαρούμενο να δούμε, να βλέπετε ένα σκοτεινό έτσι τοπίο. Λοιπόν, Μάρτσι, κάνε επίθεση. Ποιος κατά τα δύο Μιτσίνκο είναι το Μιτσίνκο που θέλω, τέλος πάντων. Τι κάνε κατ... Δεν ξέρω τι κάνω. Κάνε επίθεση κάπου, κάτι, σε κάποιο. Άντε για. Άντε για. Άντε για. Να φέρνουμε τα XP σιγά σιγά. Βασικά... Είναι από ό,τι παρατηρήσα, είναι όλο μου το Pokémon level 28 εκτός από αυτά τα δύο. Που σημαίνει ότι η ομάδα μου πορεύεται σχετικά αρκετά καλά. Άντε για Άβα εντάγια. Άντε για Άγια. Μαζορέτες μέσα στη μέση. Μπορώ να φύγω έτσι. Οπότε ξαναεπιστρέφουμε στην Driftway. Όπα. Κατάφερα να βρω σε γέφυρα. Πάμε. Γαμώ το Ducklet μου. Συνεχίζουμε χωρίς να βρούμε άλλο Pokémon. Ευθεία. 7 μέρες μετά, 85 μέρες μετά, 14 μέρες μετά, 3 αιώνες μετά, συνεχίζουμε ακόμα. Ευθεία. Χριστέ μου. Γιατί σταματήσει και η μουσική. Α, ξανάρχισε. Πάμε. Α, επιτέλους. Και βρέχει στην Driftwell City επειδή ναι, πρέπει να σπάσει τα νεύρα. Όπα. Και ένα άγαλμα. Τι είναι αυτό. Welcome to Driftwell City. Δεν λέει τι αγαλμένε. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι μου λένε σημειώσεις εδώ πέρα υπάρχει μια Ultra Ball. Λοιπόν, βασικά ας ανοίξουμε και το... Όχι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Αυτό θέλω. Το Dowsing Machine, επειδή υπάρχουν μπόλικα πράγματα. Οπότε, ας πάμε να βρούμε ένα Poké Center να χυλάρουμε επειδή δεν χυλάρω off camera. Ναι! Όπα. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε σε φάση μάχη παρόλο με παρελθόν. Δηλαδή είναι ένας οπαδός στη πλάσμα με τον παρελθοντικό ότι αυτό και έχει γίνει έτσι ένα χρόνο. Λοιπόν, ας πάρω τις φωνές. Come on! Let's have fun stealing Pokemon together like we did before. Α, είναι διαφορετικοί άνθρωποι, δεν είναι κάποιος που παλεύει με τους εσωτερικούς τους δαίμονες. I can't. I've learned the hard way from stealing from others is wrong. Oh, come on! It's too late to start acting all goody to shoes now! Συνήθισε βάση, this is Sparta! Και τον πετάει από κάτω, ξέρω εγώ. Θα ήταν επικό απλά. People don't understand our just cause. Don't they call you a villain who's exploding world domination? Even though you quit in plasma, people are still really called to you, right? So you might as well just come to see your Pokemon with us and... Take over the world! Κάτω πήγε αυτή. I can't. My learning will be sad. I can't do that for you. Τον αγαπάω. Η σχέση μας είναι σε καλό δρόμο. Δεν θέλω να τη χαλάζω. Θα κάνουμε το πρώτο μας παιδί σε λίγο. And... Team Plasma King, what a joke. He's nothing more than a traitor. He disappeared somewhere. And abandoned us where we needed him. Όπα, γιατί είναι αυτός που θέλω, γιατί είναι αυτός που θέλω. Όχι. Τι θέλω και ανακατεύομαι. Να φύγω, να πηδήξω από κάτω. Σκάσε, μη φρύσεις με τον κόσμο. Και θα πρέπει πάλι εγώ να τον ξεπεδέψω. You gotta pay for that. Oh yeah, I almost forgot. I'm not supposed to cause any trouble. I will get you next time. You're not good. Όχι. Πώς τον έκανα αυτόν. You're not going getting away! Emma και... Δεν σε ρωτήσαμε καταρχάς, χαιστήκαμε για σένα. We were friends when we were both in Plasma, but 2 years ago Team Plasma split into groups that follows Lord Nick who just wants to save Pokemon and the group who... Αυτό ουσιαστικά σας ενημερώνει τι έγινε στην πρώτη κασέτα και πώς συνέχισαν τώρα τα πράγματα. You can hear the rest of the story in our home. Με τον είμαι στην οικογένειά σας. Τέλος πάντων, με άφησε σύξυλο στη βροχή. Ωχ, και πείτε μου ότι το ρωμαδοφάκα σαν στην πόλη.
Λοιπόν, μια νέα πόλη, κυρίες και κύριοι, που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Το... Και με ενοχλεί η βροχή, αλλά δεν πειράζει. Επίσης, το χαρτί μου, το ερούμενο μου χαρτί, έχω πολλές σημειώσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσω. Λοιπόν, καταρχάς, όπα. Μίλα του! Ha, ooh, I have a Pokemon. How many Pokemon have you found? Ha, ha, you found 70 or more, so we can document. Yeah. Και σας δίνει το Shell Bell που ουσιαστικά κάτι σας κάνει heal όσο περισσότερο damage. Σκάτε! Βασικά ξέρετε τι. Ας το κάνω και equip επί τη ευκαιρία. Σε όποιο pocket και να μπήκε. Εντάξει, πρέπει να πάρω controller για να μην μπερδεύω τα κουμπιά. Ένα item του Shell Bell που γίνεται χωρίς read every time it didn't think damage. Ας το δώσουμε, βοηθάει. Ο μόνος που δεν έχει item είναι ο Μάρτσι. Μάρτσι με γεια! Θα το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη χαίρετε είπε που μου έδωσες ένα item επειδή χαίρεσαι που έχω δει. Και μου τη πάει που ήταν σαν σερ! Δεν είναι όπως προηγούμενη γενιές, όχι, δεν μπορείς να μπεις μέσα, πρέπει να πατήσεις κουμπί. Και πρέπει να πάμε στον 19ο όροφο. Ο 14ος δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Από ό,τι βλέπω στις σημειώσεις μου. Όμως, εδώ, όπα. Κατάφερα να βρω σε κρεβάτι. Αυτό το άρτσιου, το άξιου, για κάποιο λόγο είχε ένα χάμπαν μπέρι στο... Ναι. Δεν ξέρω γιατί να έχει ένα άξιου ένα μπέρι στο στόμα του. Και δεν με ενδιαφέρει να μάθω προφανώς. Λοιπόν, πρώτο φλόρ, ο 14ος δεν έχει... Βασικά θα σκυπάρω που δεν έχει τίποτα, επειδή δεν υπάρχει λόγος να φτάσει αυτό το part 35.000 λεπτά, χωρίς λόγο. Φεύγουμε! Όπα! Καταρχάς! Αυτό το κτίριο έχει 19 ορόφους. Το βλέπετε. Αυτό εδώ το κτίριο είναι 19 όροφοι, αυτό το πράγμα. Απογοητεύομαι το Pokemon ώρα. Όπα, ώρες. Λοιπόν, μετά πάμε σε αυτό το κτίριο. Το οποίο κτίριο μιλά. Όπα, γιατί βρίσκω σε κολόνες. Λοιπόν, ναι. Work up. Ναι, ουσιαστικά αυτή αυτή η τυχαία τύπησα κάθε μέρα σας ζητάει από μια ξεχωριστή επίθεση να δείξετε ένα Pokemon που να έχει αυτή την επίθεση. Και αν έχετε κάποιο Pokemon, σας δίνει ένα hard skill. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Υπήρχε κάτι παρόμοιο και στις Diamond και στις Pearl και στις White 1 νομίζω. Γενικότερα βοηθάει. Λοιπόν, να μαντέψω. Αυτό το κτίριο θα έχει 50.000 ορόφους. Όπα. Α, τώρα επιλογόρφω. 23 ορόφους. Μάλιστα. Λοιπόν. Μα έχει και τα νύχα, έχει και τα νύχο. Αυτό μας μάρανε. Αυτός μας είναι μια Everstone. Μια άχρηστη πέτρα που ουσιαστικά εμποδίζει το Pokémon σας από το να εξελιχθεί. Γιατί, επειδή μπορεί να βαριέστε να πατήσετε το B κάθε φορά που εξελίσσετε. Γι' αυτό. Αυτός έχει, αυτός είναι ο λόγος. Όπα. First floor, θα σας έρθουμε μέσα. Λοιπόν, ας βγούμε έξω και επίσης είχα ξεκινήσει ένα συλλογισμό τον οποίο δεν κατάφερα να ολοκληρώσω ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, επίσης, γεια σου τυχαίο κορτσάκι. Εδώ πέρα υπάρχει το market της πόλης, έτσι, και κλασικά, όπως δουλεύει και αυτός ο πρώην της Team Plasma. Δεν θα κάτσω να τρέξω σε όλους εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφορες βλακίες που μπορείτε να αγοράσετε. Τι? Λόγιν γασίζον δεν... Α, όχι. Ποιος είναι με... Κάποιος που λέει Momo Milk. Όχι, ναι, αυτό ουσιαστικά. Αν το δείξετε ένα Pokemon πάνω από 30 level, θα σας δώσει... μια Expert Bell. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα Pokemon, επειδή εκπαιδεύουμε όλα ταυτόχρονα. Και δεν... Βασικά ποιος έχει τα μομομομίλ. Αυτή έχει τα μομομομίλ. Ουσιαστικά τα μομομομίλ είναι πάρα πολύ πρακτικά, επειδή χυλάρουν κατά 100 HP το Pokemon σας. Οπότε ας... Όπα, γιατί αγοράζω one bottle. Θέλω πολλά bottles. Δεν καταλαβαίνω τη λογική σου, τυχαία τύπησα. Ναι, οπότε αγοράστε μομομομίλ. Γενικότερα βοηθάνε. Ναι. Οπότε ουσιαστικά αγοράστε. Εσένα τι είπε, θα σε δούμε όταν φτάσουμε 30 level. Θα επιστρέψουμε! Λοιπόν.
Λοιπόν, βγαίνουμε έξω. Επειδή έχει 50 πόρτ. Όπου, πού είμαι. Α. Γεια σβήσε ρε με. Το πιο αργό μηχανάκι όλων των εποχών. Το μηχανάκι που είναι σαν ποδήλατο. Α, είναι, είναι και καλά ο Ντάις που σε ξεσκίσαμε. Πάτσα γες, τι έκανες, γιατί πολεμάμε. Όπα, κάτι μου λέει. Rotation battle. Αφού είσαι άχρηστος, ας πάμε. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Ναι, κάνε τα αστεία σου. Λοιπόν. Και δεν θυμάμαι και τα Pokemon που είχε. Α, τα ίδια Pokemon είναι ουσιαστικά. Ναι, λογικό, δεν μπορεί να πιάσει κάτι καινούργιο μέσα σε 10 λεπτά που υποτίθεται πέρασε η ώρα μέχρι να έρθουμε. Ναι! Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πού έκανε το buy. Α, ναι, είναι τα rotation battles, δεν είναι τα triple battles. Ναι, ουσιαστικά σε αυτές τις μάχες μπορείτε. Κάνετε rotate τη βάση σας αναλόγως ποιο Pokemon θέλετε να παίξει. Ναι, δεν ξέρω και πολλά από αυτό και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, οπότε συνεχίζουμε. Α, αλλάζει. Ναι, μπορείτε να αλλάξετε. Είναι σαν τις triple battles, μόνο που γυρνάτε και έρχεται ένα ένα το Pokemon. Και επίσης μπορείτε να αλλάξετε χωρίς να σκυπάρετε τέλος, οπότε κάπως βολεύει. Ναι, όχι. Όχι, όχι! Ναι. Λοιπόν, ας αλλάξουμε. Στον Noob. Εσύ φίλε μου Noob, θα κάνεις ένα lift τον Edo. Επειδή το lift τον Edo βοηθάει. Και επίσης θα είναι δυο φορές effective σε αυτή την κολοχελώνα. Άντε για. Άντε για. Ναι, μου τις πάνε αυτά τα είδος μαχών. Επειδή απλά δεν έχουν νόημα. Δηλαδή τζάμπα πράγμα. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα είναι flying και rock. Οπότε βασικά η grass type. Η flying type επιθέσεις είναι super effective στα grass. Τώρα οι grass type επιθέσεις είναι κανονικές. Αυτό. Δεν βαριέσαι mega drain. Γιατί όχι. Όπα. Όχι. Μην μας ρίξεις. Ωραία. Κάνε και κόψε του πολύ. Κόψε του. Πού να του κόψεις πολύ. Ρωτάω. Πού να του κόψεις πολύ. Λοιπόν. Θέλουμε μια στρατηγική εδώ πέρα. Λοιπόν. Βασικά. Θα αφήσουμε. Όχι. Δεν θέλω εσένα. Θέλω αυτό. Θα αφήσουμε να τανκάρει λίγο η what the fuck. Με. Με ένα water pulse, γιατί όχι. Σε ό,τι θέλει να ρίξει ο άλλος. Αχ. Το πρόβλεψα. Άντε, έτσι να βλέπω τη ζωή να φεύγει. Έτσι να βλέπω. Άντε, για. 170. Πιο λίγα πεθαίνεις. Όπα, ο Noob πήγε level 27. Είμαι ευτυχισμένος για σένα, Noob. Λοιπόν. Βασικά θα σε ρίξω και σένα, έτσι, ρίμι. Βασικά όχι. Θα βάλω τον Μάρτσι να σε ρίξει, έτσι, ρίμι. Που δεν είναι αυτός ο Μάρτσι. Ποιος είναι ο Μάρτσι. Ναι, δεν ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, αλλάζουμε, πάμε στο Μάρτσι. Ατάκ. Άντε, για. Αντίο, φίλε μου. Τι κάνεις, πως είσαι. Λοιπόν. Α, δίνει και 400, έτσι. Δίνει πολλά αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Σκάσε. Είσαι άχρηστο, τζάμπα μάγκας. Πήγαινε χώσου σε μια τρύπα να πεθάνεις. Κανένας δεν σε αγαπάει. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι άλλο ένα ενδιαφέρον κτίριο. Επειδή αυτός εδώ ο τύπος είναι Move Totter, που σημαίνει ότι για Red Shards, τα οποία ευτυχώς μαζεύαμε, σας μαθαίνει κάποια moves. Έχουμε 13 Red Shards. Λοιπόν, έχει διάφορα moves, όπως να είναι τα οι μικρότερα, αυτά με τα πιο φτηνά είναι και πιο άχρηστες επιθέσεις. Ναι, εμείς ουσιαστικά ενδιαφερόμαστε. Βασικά νομίζω έχει και Bullet Punch. Όχι. Όχι, δεν έχει bullet punch. Λοιπόν, έχει τα element punches, τα οποία θέλω να μάθω ένα από αυτά στο Λουκάριο. Εσείς, βασικά, δεν μαθαίνω fire punch, δεν χρειάζεται. Μου είπατε στα σχόλια να μάθω το thunder punch στο Ραϊόλου. Παρ' όλα αυτά και το ice punching δεν είναι κακιά ιδέα. Λοιπόν, δύσκολη επιλογή. Βασικά, τι λείπει από την ομάδα μου.
δεν έχουμε κάτι super effective στα Dragon, αλλά θα γίνει ο Demonic Joe σε λίγο. Στα Water έχουμε το Grass. Δεν έχουμε κάτι στα Flying όμως. Όχι, έχουμε το... Έχουμε κάτι για τα Flying. Όχι, δεν έχουμε κάτι για τα Flying. Ναι. Ας πάρουμε το Thunder Punch καλύτερα. Επειδή είναι αυτό που μας λείπει. Δεν έχουμε καμία ηλεκτρική επίθεση στην ομάδα μας δηλαδή. Οπότε χρειάζεται έτσι μια ηλεκτρική. Λοιπόν, η δύσκολη... Ναι. Λοιπόν, ή το Quick Attack θα φύγει, ή το Dig θα φύγει. Το Counter το κρατάμε καλού κακού. Το Force Palm... Ναι. Αλλά και το Quick Attack το θέλω επειδή για priority λόγους. Νομίζω θα διώξω το Counter. Ναι, θα διώξω το Counter. Γενικότερα δεν μου αρέσει να βασίζομαι σε τέτοιου είδους πράγματα. Για αρχή καλά ήταν που όλα χρησιμοποιούσαν τάκλες και αυτά. Αλλά τώρα δεν αξίζει να το ρισκάρεις. Οπότε αντίο Counter, καλώς ήρθες, Thunder Punch. Μα 10 Red Charge, μα 10 Red Charge. Είσαι πανάκριβος. Και να πάμε στο 50.000 όροφο. Που στην προηγούμενη βρίσκεται είναι ο 25ος όροφος. Όπου. Αυτός. Ναι. Σας δίνει το Air Balloon. Το Air Balloon είναι ένα item που δίνει την ability Levitate στον πανιωμό σας μέχρι να χτυπηθούν. Αφού χτυπηθούν, sky το balloon. Για πάντα. Δεν το ξαναβλέπετε. Πράγμα που το καθιστά το πιο useless item όλων των εποχών. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί οι developers να φτιάξουν αυτό το item αφού είναι one use ουσιαστικά. Ας πάμε. Δηλαδή το χρησιμοποιούν βέβαια στο competitive για κάποιο περίεργο λόγο, αλλά γενικότερα δεν είμαι fan. Ας βγούμε έξω λοιπόν. Λοιπόν, Poke Center. Ας ανάψουμε βασικά. Ποιος κάτω είναι το κουμπί? Το Dozing Machine. Νομίζω εδώ πέρα υπάρχει ένα item. Και έχει βραχνιές φωνή μου, οπότε ενδεχομένως να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ας πάμε να χυλάρουμε. Και ας συνεχίσουμε τη δύσμερη ζωή μας. Εσύ! Πάλι! Πάλι! Φύγε! Τι θες από τη ζωή μου? Τι θες από τη ζωή μου εσύ και ο άλλος ο γέρος? Ρωτάω, όχι, δεν θέλω τα μετάλλια σου, δεν θέλω. Έχω μολύσει τους viewers να ανακαλύψουν τις συνωμοσίες τους. Την συνωμοσία σας. Αυτή τη στιγμή οι viewers έχουν γράψει σενάρια για το τι μπορεί να είστε. Όταν τελέξω όλα αυτά θα εκδώσω έτσι ένταλμα και θα σου στείλω στην αστυνομία. Μην νομίζω ότι θα ξεμπλέξει έτσι εσύ. Να με κοιτάς όταν σε κοιτάω. Βασικά δεν σε κοιτάω, αλλά εσύ με κοιτάς. Θα τα πούμε αλήτη. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στο δικαστήριο. Και εσύ και ο άλλος, γιατί ξαναπάζεσαι στην νόσο ακόμα, Τζόι. Όχι, δεν θέλω. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Αλήτη! Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σπίτι έπειτα. Από ό,τι μου λέει η σημείωσή μου στον τελευταίο όροφο. What? Ναι, από ό,τι φαίνεται και όταν πατάς και στα κουμπιά ανεβαίνεις πάνω. Γιατί όχι? Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, αν είμαι στο σωστό όροφο, αυτός ο τύπος σας δίνει το Big Root. Δεν έχω ιδέα τι κάνει, παρόλα αυτά το παίρνουμε. Είναι εκπρόσδεκτο. Επειδή, γιατί όχι? Φύγε, σκάσε. Και δεν διάβαζα τι έλεγε. Ναι, το διαβάστε εσείς. Εγώ κοιτούσα πόση ώρα παίρνει το record. Είμαστε στα 19 λεπτά. Εντάξει, πιστεύω δεν θα είναι υπερβολικά γιγαντοτεράστιο αυτό το part. Πρώτος όρθος. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στις σημειώσεις μου, τελειώσαμε από αυτό το κτίριο. Ναι, σημειώσεις. Έχω ένα χαρτί δίπλα μου. Τι θέλετε τώρα? Πρέπει να τα θυμάμαι όλα αυτά. Για να μην σας τρώω το χρόνο. Αχάριστη! Όπα. Α, ναι, δεν μπορώ. Κάνε άκρη. Πάντα υπάρχει ο τύπος, πάντα γίνονται ανασκαφές. Δεν μπορούσαν να βρουν κάποιο πιο πρωτότυπο τρόπο οι developers για να σου πούνε ότι δεν πρέπει να πας εκεί πέρα. Χα! 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 Γιατί δεν είσαι ο παππούς? Γιατί δεν είσαι ο παππούς έξω από το gym?
Γιατί δεν. Α, πάνε να μου ρίξουν λάδι στα μάτια του και καλά, δεν σου ξαναβάζουμε τον παππού. Μην νομίζεις ότι είναι συνωμοσία. Έφυγε ο παππούς. Για πάντα. Το πιο άκυρο δέντρο. Αυτό το δέντρο συνάντησε τον κόσμο να καίγεται. Λοιπόν, όπα. Sir, that's the person I was talking about. Over here, this way. Oh god. Όχι, αυτός είναι παππούς. Oh god. You are interesting in the plasma, are you? Όχι, χαίστηκα για την πλάσμα. If we hear what we have to say, you might be able to understand us. My guest, if you are going to come inside, I would like to see you what kind of person you are trained. What? Ναι. Μας προκάσεις για μας, ουσιαστικά αυτός είναι ένας από τους 7 σοφούς, αν θυμάστε από White Ten όσοι έχετε παίξει. Μαζεύει τις κοσμικές δυνάμεις τώρα, γι' αυτό έβαλε τα χέρια του έτσι. Μάρτσι, πήγαινε και φάει αυτό το ηλίθιο χέρι. Στην κυριολεξία φάτω, θα κάνουμε bike. Α, intimidate, και καλά, περτάνει μέσος. Λοιπόν, βασικά θα κάνω bite, βαριέμαι να κάνω fly. Με δουλεύεις, έτσι. Προφανώς μου κάνεις πλάκα. Λοιπόν, ας κάνουμε fly καλό κακού. I believe I can fly, I believe I can dance fly. Think about the land is moving the fly away. Λοιπόν, work up, έτσι κλα... Αυτή η πίστη είναι κλάνη και μετά μυρίζει τα τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά έτσι είναι το animation. Γεια! Yeah. Σόφα! Oh. Αυτό θα πονέσει λίγο από την αίσθηση. Έως πάρα πολύ. Fly! I believe I can fly, ξανά! Πιστεύω θα σε ρίξουμε τώρα. Τι σκατά! Τι σκατά! Και όχι τα σκατά που μυρίζεις εσύ για να κάνεις work up. Άλλα σκατά, διαφορετικά. Α, έχουμε και το... Είδατε το σελμπέ τι μας κάνει. Και πήγε level 28 Μάρτσι, πράγμα που ολοκληρώνω την απο... Α, air cutter, πες το έτσι. Όχι, δεν θέλω να το μάθω, ειλικρινά. Έχω για flying type move το flight, δεν θέλω και το air cutter. Swoobat. Βασικά θέλω να βάλω το noob, αλλά απ' την άλλη θα έχει μειονέκτημα, οπότε θα βάλω τη what the fuck να το ρίξει. Βασικά βλακεία έκανα, το μάτσε πριν να κρατήσω. Βασικά είναι psychic το Zwoobat. Τι σκατά είναι αυτό το πράγμα, ή dark. Βασικά νομίζω είναι και psychic. Γι' αυτό θα κάνω water balls. Και πρέπει φυσικά να είναι πιο γρήγορα από μένα, γιατί fuck logic. Όχι, βασικά λογικό, εντάξει, μια νυχτερίδα να είναι πιο γρήγορα από μια ηλίθια πάπια. Φυσικά είμαι, όχι εντάξει. Έστω ότι έσχασες κάτι. Σφραγίζει τη μοίρα του. Λοιπόν, παλμός νιερό. Σόφα. Γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Και σχεδόν level 29. What the fuck. Αυτό το XP πρέπει να είναι του νουμπ. Αλλά δεν βαριέσαι. Apologize for testing you. Big former members of the plasma who must deal with a lot. Ω. Συγγνώμη, έχει βάλει κοριούς με το που ακούγεται η λέξη πλάσμα. Από όπου και να είναι, στο τυχαίο όρος στη Χονολουλού, θα έρθει και θα κυνηγήσει. No, he may not, δεν τον θέλω. Και δεν είναι friend μου, είναι ένας τυχαίος τύπος που με ακολουθάει για κάποιο λόγο από την αρχή του story mode. Let me introduce myself again, my name is Root. You guys are Root in plasma too, right? Tell me. What makes you different from the plasma back there? Well, actually, we were former members of the plasma because the incident of 2 years ago we started taking care of the Pokemon that was separate from trainers as a way to make it at all that, yeah, you are. I'm a defect! Είμαι ο motherfuckers. Έχεις κάποιο πρόβλημα? From a spare city, 5 years ago in the plasma, I mean you stole money to Separating what the joke. Yusuf stole them. Is that so, machine? Δώσ' του και σε ένα παρελόν να τελειώνουμε. Να πιάσω εγώ. Να... θα μπορώ να του πιάσω εγώ ένα παρελόν από τη route τάδε που ξεκινάμε. Level 2 και να το δώσω. Αν είναι δυνατό με αυτό το παρελόν. Χαίστηκα. Πήγαινε και χάσε και ψόφα.
Team Plasma men trains like him suffer. I feel terrible about it. How foolish we were. Trickhead. Όχι. Έχασα τη φωνή μου. Trickhead. As you can see, I can't do anything right now. Actually, I have a favor that you. Could you please take care after this Pokemon Sora? Yes. Oh, thank you. Και πήρα το Zora. Zora. Βασικά το Zora είναι ψηλό άχρηστο Pokemon. Βασικά είναι το Zora του Νίου που μας... Του Εν. Νι. Εγώ το λέω Νι. Επειδή είμαι Έλληνας. Ναι. Που χρησιμοποίησε ο Εν και το παράτησε εδώ πέρα σύξυλο. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, παρόλα αυτά δεν ταιριάζει και ιδιαίτερα στην τίμου. Επίσης δεν μαθαίνει και τις καλύτερες επιθέσεις, δηλαδή έχει την ability Illusion που ουσιαστικά το κάνει το τελευταίο πόκεμον της ομάδας σας και αλλάζει τη μορφή του. Παρόλα αυτά εντάξει, δεν είμαι υπέρ του Zora. Αν θέλετε εσείς χρησιμοποιήστε το, εγώ επειδή το έχω και στην original version της White 2 δεν είμαι fan γενικότερα, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Θα μείνω στο box για πάντα. Λοιπόν, εδώ πιστεύω θα τελειώσει αυτό το πάτε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα like σας, το comment σας, το subscribe σας. Επίσης να με ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Twitter ώστε να με προκύψετε συνέχεια. Και θα σας πω με την επόμενη φορά. Από αυτό το τύπου γεια σας και από μένα. Γεια σας. Μας έδωσε και electric guitar. Τώρα θα μπορέσω να ζήσω το όνειρό μου. Να γίνω star του rock, στο Hollywood. Και να θαυμάζω τα... Να κάνω τα πλήθη να με θαυμάζουν με τις ηλεκτρικές κιθάρες με ικανότητες. Είμαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ τύπερ.